Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα και ήδη έχουμε μπει στον Οκτώβρη και μάλιστα 4 του Οκτώβρη, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να είναι μια ήσυχη εβδομάδα, θέλω να πιστεύω, χωρίς πολλά πολλά. Εμείς μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον είμαστε σε mini lockdown, η Λάρισα με τα αρκετά κρούσματα, θετικά κρούσματα καθημερινά, 82 χθες. Πέσανε από τα 100, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τονούν τα μέτρα, ίσα-ίσα. Θα πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί για να μην έχουμε προβλήματα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από ειδήσεις. Πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε να ανοίξουμε σήμερα. Και βεβαίως θα πούμε τον καφέ, καφεδάκι από εδώ και στο εξής. Αύξηση του καφέ από σήμερα και βεβαίως μέχρι και να κλείσει αυτή η χρονιά. Μόνο να αυξήσει φωτιά θα βλέπουμε στις τσέπες μας. Δυστυχώς την ίδια ώρα που όλα βλέπουν την ανιούσα, δυστυχώς παραμένουν στα ίδια, εμείς σας πω και σε χαμηλότερα επίπεδα όσον αφορά τους μισθούς. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, ο Κώστας Νάτζης στη Λάρισα, η Άλανα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και καλημέρα και σε όλους εσάς που και αυτό το πρωινό το περνάμε παρέα, είτε διαδικτυακά είτε μέσω της τηλεόρασης που μας παρακολουθείτε. Είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε για ακόμη μια ημέρα την πρωινή ατζέντα με πάρα πολλά θέματα και βεβαίως με πλούσια τοπική επικαιρότητα και με πολλά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Μπορείτε φυσικά να μας βρείτε και στο Facebook Πρωινή Ατζέντα για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην Πρωινή Ατζέντα. Να ρίξουμε μια ματιά βεβαίως στον καιρό μας, να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα τα έχει όλα. Θα έχει και λίγες βροχές, θα έχει και πτώση θερμοκρασίας και κάποιες βεβαίως ωραίες ημέρες με ηλιοφάνεια. Είναι τα τερτύπια του φθινοπόρου που εντάξει, δεν περιμένεις και κάτι διαφορετικό θεωρώ. Να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε η μέρα μας σχεδόν σε όλη τη Θεσσαλία με ηλιοφάνεια και βεβαίως με καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι σχετικά καλές, με 24-25 βαθμούς Κελσίου μέσος όρος για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Από την Τετάρτη και μετά αλλάζει ο καιρός και έρχονται αρκετές βροχές σχεδόν μέχρι το κλείσιμο της εβδομάδος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε φθινοπορεινό άκρος καιρό από την Τετάρτη και μετά και μάλιστα με πολύ μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Βλέπω κάτι διψήφια 19, 16, 17, 18, κάτι τις επόμενες ημέρες. Έτσι πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα γιατί ήμασταν κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και όταν βλέπεις 16-17 βαθμούς, σίγουρα έτσι θα ζήσουμε φθινοπορεινές ημέρες. Τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων, έτσι όπως καταγράφουν οι συνάδελφοι όλα τα νέα της ημέρας. Σπάει ο φόβος όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Θα δούμε ακριβώς τι συνέβη χθες με την κινητή μονάδα εμβολιασμού έξω από τον Άγιο Αχίλιο. 82 τώρα Λαρισαίοι μηνύουν κυβέρνηση και λοιμοξιολόγος. Κατέθεσαν μηνύτηρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημμυλωδικών Λάρισας για την επιβολή εξαναγκαστικών εμβολιασμών με πειραματικά, λέει, εμβόλια. Εγκαινιάζεται και το μνημείο εκτελεστέντων στο Μεζούρλο, την ερχόμενη Κυριακή 17 του Οκτώβρη, παρουσία του κυρίου Κουτσούμπα. Ενώνω τη γνώση των παλιών με την ορμή των νεότερων, έχουμε και βεβαίως εκλογές στην τοπική Νόδε. Και επίσης παραμένει στο κόκκινο η Λάρισα, νομίζω ότι με τα θετική λέει 35 άριδες κυρίως, σε rapid test στην κεντρική πλατεία. Είχαμε και πρόστιμο σε 39χρονο Λαρισαία, γιατί έσπασε την καραντίνα, θα δούμε ακριβώς τι έγινε και η δικαιοσύνη τίμησε τον Άγιο Διονύσιο, τον Αεροπαγίτη. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος, ένταση στη Λάρισα με αντιεμβολιαστές. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχίλιου. Και η περιφέρεια στην επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από το 1821, επιστροφή από σήμερα σε διαζώσεις λειτουργία για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και Κώστας Κρέκας μείωση λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος. Εφημερία Ταχυδρόμος, τραγικό τέλος για Βολιώτη κυνηγό, μοιραία κατάληξη σε έρευνες στα Τρίκαλα, μπλόκο λόγω χόρτου στο Πανθεσσαλικό και θετική εμφάνιση στο φιλικό της Ρόδου. Στις 1.165 πανελλαδικά και μιλάμε για τα κρούσματα, 31 θάνατοι, 23 νέες μολύνσεις κορονοϊού στη Μαγνήσια. Και εφημερίδα Θεσσαλία, τραγικό τέλος για κυνηγό. Είχε μεταβεί με φίλους για κυνήγι, αλλά κάτω από διευκρίνησης συνθήκες εντοπίστηκε σε απόκρημνη χαράδρα στο Μοσκόφιτο. Νεκρός 59χρονος, πλούσιο βλέπετε αλφιδητικό ρεπορτάζ και γέμισαν με ασθενείς όλες οι κλίνες της Meth COVID του νοσοκομείου. 4.000 επισκέπτες στο γαστρονομικό φεστιβάλ Πηλίου. Έφυγε ο γνωστός επαγγελματίας, βεβαίως, ο Ευστράτιος Χινδρυμπάτογλου και στο αμφιθέατρο ξανά μετά από 1,5 χρόνο οι φοιτητές ανοίγουν από σήμερα
τα πανεπιστήμια και εμείς τι να ευχηθούμε. Καλή σχολική χρονιά και για τους φοιτητές μας. Όλα να πάνε καλά, να μην ξανακλείσουν τα πανεπιστήμια, να μην ξανακλείσουν τα σχολεία. Φαίνεται πάντως τουλάχιστον προς το παρόν ότι στο θέμα της παιδείας στα σχολεία πάμε καλά με τα κρούσματα και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί από εδώ και στο εξής. Πριν πάμε να δούμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας, πάμε να δούμε ποια είναι τα νέα στη Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μήτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία μου. Καλή εβδομάδα σε σένα, στο Μιχάλη μας, στα παιδιά του Άστρα και βέβαια στους τηλεθεατές μας. Ξεκινώ εγώ με Βόρεια Εύβοια. Μεγαλειώδης η παρουσία του λαού της Βόρειας Εύβοιας στην αγωνιστική εκδήλωση Παύλα Συναυλία Σοφία μου της Τροφιλιάς για να πάρει πίσω τη ζωή του από τη φωτιά. Συγκλονιστική συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων, εργαζομένων και αλληλέγγυων από το νησί, τη Στερεά, ακόμη και την Αττική, οι οποίοι έστειλαν αγωνιστικό μήνυμα μαζικό στους αρμοδίους. Μια εκδήλωση Παύλα Συναυλία που περιελάμβανε αρχικά αγανάκτηση για την κατάσταση και τα αιτήματα που έχουν εγκριθεί, Σοφία μου, από τη συντονιστική και δεν πραγματοποιούνται. Αναφερόμαστε βέβαια, Σοφία, στο συλλαλητήριο της 21ης Αυγούστου, αλλά και μουσικό παλμό με τους Ρίτα Αντωνοπούλου, Βαγγέλη Κορακάκη, Πολυξένη Καράκογλου, Σπύρο Γραμμένο, Παντελή Καραμάριο και Νίκο Φάκαρο σε επιμέλεια καλλιτεχνική του κυρίου Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Τα συνθήματα, Σοφία μου. Αποζημιώσεις το 100%, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αντιπλημμυρικά έργα. Στον εν λόγω συλλαλητήριο Παύλα Συναυλία, ήδη πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους, παρέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας. Να αφήσουμε όμως, Σοφία μου, τη Βόρεια Εύβοια και να περάσουμε στη Φθιώτιδα με αστυνομική είδηση των ξεσηκωμότων κατοίκων της Περχιάδας αλλά και των στελεχών του νομού. Άγνωστος άνδρας, συνοδηγός σε όχημα μαύρο Smart, σταμάτησε, Σοφία, στην περιοχή του γυροκομείου Σπερχιάδας και έριξε 8 σφαίρες προς το χώρο των κτημάτων. Στη συνέχεια οι δυο τους, οδηγός-συνοδηγός, έσπευσαν να εξαφανιστούν, ενώ οι έρευνες των ανδρών της Ελλάς παραμένουν προς το παρόν άκαρπες. Φυσικά μπορεί ο πιστολέρο να εξαφανίστηκε, όπως είπαμε, όμως οι κάλικες περισυνελέγησαν από τους αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Σπερχιάδας, ενώ το σήμα τους απασχολεί την Ελλάς της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο για τη σύλληψή του. Και να κλείσουμε, Σοφία μου, με την Ευρυτανία και την απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγράφων. Δηλαδή, μετά τις 29 προτάσεις, Σοφία, που αρχικά κατατέθηκαν και τις 3 που πέρασαν στον τελικό, ο λόγος δίνεται στους πολίτες για την επιλογή του νέου λογότυπου στο δεύτερο δήμο της μικρής Ελβετίας, στη Στερεά. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι ώστε αυτό που θα επιλεγεί να είναι καλέσθητο, Σοφία, σύγχρονο και λιτό, με στοιχεία τοπικών χαρακτηριστικών της τοπικής μυθολογίας και ιστορίας. Σοφία μου. Να σε καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες και σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην πρωινή ατζέντα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, πάμε να δούμε φυσικά και τι γίνεται με το site του σταθμού μας, να δούμε όλες τις ειδήσεις. Κάντε και ένα like σελίδα μας για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι. Έρχεται τριπλή επιδότηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα. Τα 6 σως για το επίδομα θέρμανσης. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιστροφή σε διαζώσεις λειτουργία από σήμερα μετά από 1,5 χρόνο. Βόλο συγκινούν οι γονείς του πεζοναύτη Φώτη Ανδρικόπουλου που σκοτώθηκε σε μια μοιραία άσκηση. Και επίσης νεκρός 58χρονος βολιώτης έμπορος ανταλλακτικών Γιώργος Μιχαλόπουλος είχε πάει για κυνήγι με φίλους και είδαμε φυσικά τραγική κατάληξη. Ανασυγκροτούμε τη δασική υπηρεσία για την προστασία των δασών από την κλιματική κρίση και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες προφανώς ειδήσεις στο site του σταθμού μας. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας. Είχαμε βεβαίως ένα Σαββατοκύριακο που θα έλεγε κανείς καθόλου ήρεμο όσον αφορά και τα κρούσματα. Η Λάρισα δυστυχώς είναι τρίτη πόλη μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, σε κρούσματα, σε θετικότητα, δυστυχώς. Σχεδόν καθημερινά κοντά στα 100 έχουμε ξεπεράσει και έχουμε διπλασιάσει ακόμα και τον αριθμό την περασμένη εβδομάδα, όπου από την Παρασκευή στις 6 το πρωί είμαστε σε mini lockdown. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά τη μία τα μεσάνυχτα δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε μέχρι τις 6 το πρωί, εκτός και αν υπάρχουν για λόγους υγείας ή φυσικά αν υπάρχει κάποια δουλειά. Και επίσης δεν υπάρχει μουσική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, έτσι, στο χώρο ψυχαγωγίας.
Είχαμε πάρα πολλά μέσα Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί με τις κινητές μονάδες στις εκκλησίες, ξεκινώντας από τον Άγιο Αχίλιο, εκεί όπου λίγοι συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, να διαεμβολιαστές, και μάλιστα έλεγαν και ανάξιο τον Μητροπολίτη Λάρισης και την Ναύου, ο οποίος βγαίνοντας από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχίλιου, απλά τους χαιρέτησε και δεν είπε το παραμικρό. Να πούμε ότι ήδη 18 άτομα χθες εμβολιάστηκαν. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Την επόμενη Κυριακή να πούμε ότι οι εμβολιασμοί θα γίνουν στην Εκκλησία του Αρμενίου. Βεβαίως είναι μια προσπάθεια που γίνεται από πλευράς, είπαμε, τοπικής αυτοδιοίκησης με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, της Μητρόπολης, αλλά βεβαίως και με τους υγειονομικούς, με την Πέμπτη ΥΠΕ. Και όπως είπαμε χθες, είχαμε έτσι αυτήν την κινητοποίηση έξω από την Μητρόπολη. Τώρα, 82 λαρισαίοι, είπαμε ότι μηνύουν κυβέρνηση αλλά και λοιμοξιολόγους, γιατί δεν είναι δυνατόν για ένα πειραματικό, όπως οι ίδιοι λένε, εμβόλιο, έτσι να τους εξαναγκάζουν να εμβολιαστούν. Και κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία πλημελωδικών της Λάρισας. Τώρα, να πούμε ότι χθες είχαμε 82 κρούσματα για την Λάρισα, ενώ είχαμε και μία 39χρονη γυναίκα, η οποία επειδή συναντήθηκε με ένα θετικό κρούσμα, έπρεπε να είναι σε καραντίνα για 14 ημέρες, εκείνη έσπασε την καραντίνα, πήγε για καφέ και κάπως έτσι συνελήφθη η ίδια που έσπασε την καραντίνα και προφανώς πλήρωσε και το τσουχτερό πρόστιμο. Είπαμε, μία Λάρισα που προσπαθεί να βρει τους βηματισμούς της και βεβαίως είπαμε είμαστε σε ένα mini lockdown που μάλλον δεν φάνηκε, γιατί αρκετός κόσμος κυκλοφορούσε δυστυχώς χωρίς μάσκες. Όταν έχουμε τόσα πολλά κρούσματα, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, καλού κακού ας φοράμε μια μάσκα, και όμως και δεν υπάρχει έτσι πάρα πολλοί κόσμος, ας προσέχουμε, γιατί πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και αυτό κάνει και την εστίαση έτσι αυτή την ώρα να υποστεί μια τεράστια οικονομική ζημία. Από σήμερα αλλαγές. Έχουμε αύξηση του καφέ, take away 2,30 πλέον από 2 ευρώ, 3 ευρώ και κοντά στα 4 ευρώ ή περισσότεροι όσον αφορά τον καφέ, αν καθίσει να το πιει κανείς έτσι σε μια καφετέρια. Βλέπω όλους με ένα καφεδάκι από το σπίτι ή θα έχουμε πραγματικά έτσι μια... θα μειώσουμε προφανώς και την κατανάλωση του καφέ. Μια πόλη που έχει πάρα πολλά, είναι η πόλη του καφέ, μιλούμε για εκατοντάδες καφετέριες σε όλη την πόλη, πλέον και περιφερειακά, και στις εισόδους έτσι της πόλης βλέπεις πάρα πολλά καφέ, και σίγουρα αυτό και όλες αυτές οι ανατιμήσεις και αυξήσεις έχουν φέρει και στον κλάδο έτσι της εστίασης μεγάλο προβληματισμό για τις αυξήσεις αυτές. Είχαμε και 2 εβδομάδες πριν που είχαν τις συσκέψεις τους για να δουν αν τελικά θα κάνουν τις αυξήσεις. Από σήμερα λοιπόν έτσι έχουμε την αύξηση του καφέ, είπαμε 2,30 στο take away και κοντά στα 4 ευρώ ή περισσότερο τουλάχιστον εάν καθίσει σε κάποιο καφέ. Τώρα θα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε και με αναλυτικά προφανώς ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια έτσι της εκπομπής. Να πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις αυξήσεις φωτιά μέχρι τέλος του έτους που θα έχουμε σε φυσικό αέριο, που συμπαρασύρει προφανώς και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε όσον αφορά την θέρμανση υψηλές τιμές πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικά όπως είπαμε στο φυσικό αέριο και στα καυσόξυλα, αλλά και αυξήσεις στη ΔΕΗ που θα τις δούμε κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι δωράκια τα οποία θα παραλάβουμε έτσι τα Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την ενέργεια και τι διαμηνεί η κυβέρνηση, πώς θα στηρίξει όλους τους πολίτες όσον αφορά τις υψηλές πλέον τιμές για την θέρμανση. Ανησυχία προκαλεί διεθνώς η απότομη αύξηση των διεθνών τιμών της ενέργειας εν ώψη μάλιστα του επερχόμενου χειμώνα και των συνεπειών που αυτή έχει στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει την ευρύτερη αγορά. Το αργό πετρέλαιο παράδοση του Νοεμβρίου έκλεισε χθες το βράδυ ενισχυμένο στα 75 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Brent διαμορφώθηκε στα 78,52 δολάρια. Σε επίπεδο μηνός Σεπτεμβρίου το Brent έχει καταγράψει άνοδο 7,6% και το αργό 9,5%. Την ίδια ώρα η έλλειψη ενέργειας στο βόρειο ημισφαίριο έχει αυξήσει τις τιμές του φυσικού αερίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ετών. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σκαρφάλωσαν σε νέο ρεκόρ στα 100 ευρώ, καθώς βαθαίνει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος της ενέργειας σε συνδυασμό με τις άδειες εκπομπής άνθρακα απειλεί να επιφέρει διψήφια ποσοστά αύξησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Με τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να αυξάνονται, βάζοντας βόμβα στον προϋπολογισμό των οικοκυριών, κάποιοι αναρωτιούνται μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, υπάρχει ένα option trader που πιστεύει ότι μπορεί να δούμε το πετρέλαιο ακόμη και στα 200 δολάρια το βαρέλι.
Άντε να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των αυξήσεων, γιατί το καταλαβαίνουμε πλέον στην καθημερινότητά μας, από το καλάθι της νοικοκυράς μέχρι φυσικά ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς πλέον, από τα κηλικία στα σχολεία, από τους καφέδες, από τη θέρμανση στη ΔΕΗ, ακριβότερη πλέον η ζωή μας, και την ίδια ώρα παραμένουν, επαναλαμβάνω, σε πολύ χαμηλά επίπεδα και φυσικά οι συντάξεις, αλλά βεβαίως και οι μισθοί. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι να βγούμε από την οικονομική κρίση έχουμε την πανδημία, που δυστυχώς πάρα πολλοί περίμεναν τις αναστολές για τα χρήματά τους, το πρόγραμμα συνεργασία και πάει λέγοντας, και δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Ήδη στη Λάρισα, να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί μου έχουν στείλει πάρα πολλοί μουσικοί μηνύματα, οι οποίοι μου λένε: ρε Σοφία, μια εβδομάδα τώρα ποιος θα μας δώσει τα μεροκάματα που χάνουν, και έχουν απόλυτο δίκιο. Τι θα γίνουν οι DJs που παίζουν μουσική στα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας? Δεν θα μπορούν πλέον να παίζουν μουσική για μια εβδομάδα, και δεν υπάρχει και μέρημνα από πλευράς κυβέρνησης. Δεν ευθύνονται οι ίδιοι για το λουκέτο στην μουσική, προφανώς. Φταίει η κυβέρνηση. Άρα δεν πρέπει να μεριμνήσουν και αυτούς τους ανθρώπους, οικογενειάρχες, που ξαφνικά για μια εβδομάδα θα χάσουν το μεροκάματο. Λένε οι άλλοι: εντάξει, μια εβδομάδα είναι. Μια εβδομάδα είναι ενδεχομένως το μεροκάματο για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι ότι έχουν πακτολό χρημάτων και δεν τους ενδιαφέρει να δουλέψουν και μια εβδομάδα. Δεν είναι και μεγάλα ονόματα στην πίστα για να μην έχουν ανάγκη τα 20, 30, τα 50 ευρώ. Έτσι. Είπαμε, σήμερα ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Επίσης είχαμε, για να περάσουμε στην εσωτερική μας επικαιρότητα, πυροβολισμούς στα Λιώσια. Έχουν σπεύσει οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα ήδη να υπάρχει ένας νεκρός, και να δούμε φυσικά αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή όχι. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή την επικαιρότητα, την δύσκολη της πανδημίας και όχι μόνο, και των ανατιμήσεων, έχουμε και τις εκλογές, το κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω ποιους ενδιαφέρει, πάντως τους ίδιους πράσινους προφανώς και τους ενδιαφέρει. Τάζουν και τι δεν τάζουν. Θα σας φέρω τον πράσινο ήλιο, το λαμπρό, και πάει λέγοντας, και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως μέχρι το κλείσιμο σχεδόν της χρονιάς, τον Δεκέμβριο, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου, νέας Προέδρου, ή να παραμείνει ίδια, δεν ξέρουμε, θα τα δούμε όλα αυτά και κατά τη διάρκεια των ημερών. Και είπαμε, έχουμε φυσικά και εκλογές στα ισοκομματικά και στην Νόδε της Λάρισας, με τους υποψηφίους θα τους δούμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Προς το παρόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται και με την εξωτερική μας πολιτική. Διερευνητικές επαφές συνεχίζονται, 63η νομίζω διερευνητική επαφή για την Ελλάδα με Τουρκία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι να περιμένουμε από μια προκλητικότατη πραγματικά Τουρκία. Ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκία στα λαδί χώρα στην Άγκυρα στις 6 Οκτωβρίου του 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο προηγούμενος 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών είχε πραγματοποιηθεί προεπταμείνου, συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου στην Αθήνα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την αμυντική συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας, η οποία έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην τουρκική πλευρά. Το πρωί, ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφερόμενος στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, έκανε λόγο για μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες ζώνες και τον αέριο χώρο, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα μας, αντί να συνεργαστεί, εξοπλίζεται και προσπαθεί να αποξενώσει την Τουρκία. Οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδος για τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και για τον αέριο χώρο είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα και η Γαλλία ενημέρωσαν την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων για την υπογραφή της εταιρικής σχέσης με τον τομέα της ασφάλειας αλλά και της άμυνας. Αυτά λοιπόν με τις διερευνητικές. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Εμείς τώρα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε σήμερα με την έναρξη αυτής της εβδομάδος. Μία εβδομάδα, επαναλαμβάνω, με πάρα πολλές ειδήσεις. Διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά επιστροφή εδώ στην τηλεόραση Άστρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Θα ακούσουμε μάλλον σε λίγο και τον Βασίλη τον Παντίδη να μας δώσει όλα τα νέα από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Προς το παρόν όμως παρακολουθούμε live εικόνα από την πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί μας ταξιδεύει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, είπε να μας πάει στη συμπρωτεύουσα αυτή την ώρα. Πόσο όμορφη και η γαλήνια, και πόσο πολύ μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι. Αλλά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον κορονοϊό, και επειδή είναι και η δεύτερη φυσικά πόλη στη χώρα μας με τα περισσότερα κρούσματα, και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα είναι στο κόκκινο, οπότε τη βλέπουμε απλά από τις εικόνες. Live εικόνα αυτή την ώρα από την πλατεία Αριστοτέλους, και πάμε να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Παντίδη για να μας δώσει όλα τα νέα. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Σοφία, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε με υγεία, βεβαίως, όπως είπες και εσύ, λόγω των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, Σοφία, με το πετρέλαιο θέρμανσης και να επισημάνουμε ότι με τη μέση φωτιά ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως μας ενημερώνουν και από πλευράς των βενζινοπολιών της Μαγνησίας, είμαστε και στην περίοδο των ανατιμήσεων, όπου η κυβέρνηση μιλά για ένα παροδικό φαινόμενο το οποίο θα αντιμετωπιστεί μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα και με σκοπό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να μην μετακυλίεται το κόστος στις τσέπες των καταναλωτών. Ωστόσο, η πρόεδρος των βενζινοπολιών τα τελευταία 24 ώρα μας είπε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και υπάρχουν ανατιμήσεις και στα καύσιμα το τελευταίο διάστημα. Έτσι, αναμένουμε λοιπόν και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να πούμε ότι έχουμε την επιστροφή σε διαζώσεις λειτουργία από σήμερα. Και είναι κάτι το οποίο αναμένουν βεβαίως και οι φοιτητές. Έτσι λοιπόν ξεκινά σήμερα Δευτέρα το σταδιακό άνοιγμα των πανεπιστημίων της χώρας. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους, καθώς ορισμένα ιδρύματα όπως το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πάντιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανακοίνωσαν την έναρξη των μαθημάτων με καθυστέρηση μιας εβδομάδας για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου για την καλύτερη, όπως αντιλαμβάνεστε, προετοιμασία τους στην εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου, Σοφία. Παράλληλα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι είναι αρκετός ο κόσμος που καθημερινά σπέβδει για τα rapid test και στην περιοχή της Μαγνησίας. Το ευτύχημα είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχαμε πολλά κρούσματα τα οποία κατεγράφησαν στην πόλη του Βόλου. Καλό αυτό. Είχαμε 23 νέες μολύνσεις κορονοϊού και βεβαίως και σήμερα μπορούν οι συμπολίτες να σπεύσουν στις τοπικές μονάδες του ΙΟΔΗ και να κάνουν δωρεάν rapid test και σε συγκεκριμένα σημεία στην πόλη του Βόλου. Τώρα να συνεχίσουμε, Σοφία, και να επισημάνουμε ότι είχαμε ένα τραγικό περιστατικό θλίψη στη Νέα Ιωνία, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Χινδιμπάτογλου. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών τα ξημερώματα, ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, γνωστός στη Νέα Ιωνία και στο Βόλο. Ήταν απόγονος μάλιστα μικρασιατικής οικογένειας προσφύγων και ξεκίνησε την εργασία του με ένα μικρό κατάστημα στη Λεωφόρο Ειρήνης, όπου έφτιαχνε παπλώματα και μαξιλάρια. Δημιούργησε ένα κατάστημα επίπλων, μια επιτυχημένη επιχείρηση, και να πούμε σε αυτό το σημείο συλληπιτήρια στους οικείους για αυτή την απώλεια, Σοφία. Ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει πολλά, λοιπόν. Ναι, ακριβώς, ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή του Βόλου και σε κάθε περίπτωση ένα ελαφρύ του χώμα που θα τον σκεπάσει. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, Σοφία, να πούμε ότι συνεχίζονται από πλευράς του Δήμου Βόλου οι παρεμβάσεις και στις δημοτικές ενότητες. Συγκεκριμένα από πλευράς του αρμοδίου αντιδημάρχου του κ. Κοπάνε επισημαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έργων στις ενότητες. Αρχή γίνεται από Τάνο Λεχόνια με διαμόρφωση υπαίθριου χώρου πάρκινγκ και τσιμεντοστρώσεις. Ούτως ή άλλως από τη Δημοτική Αρχή είχε επισημανθεί ότι αυτή τη νέα τετραετία το βάρος θα πέσει στις δημοτικές ενότητες, και ο κύριος Κοπάνας επισημαίνει ότι αυτό γίνεται πράξη με παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με νέες παιδικές χαρές αλλά και με άλλες που ουσιαστικά αναβαθμίζουν και την ποιότητα ζωής στις δημοτικές ενότητες, και μια ανταπόκριση ουσιαστικά και στο αίτημα των πολιτών που ζητούσαν παρεμβάσεις από την Δημοτική Αρχή. Τώρα να συνεχίσουμε, Σοφία, και να πούμε ότι είχαμε μία βλάβη από πλευράς, όπως έγινε γνωστό, από πλευράς της ΔΕΑΜΣΕ ΑΓΟΓΟ, που άφησε χωρίς νερό τμήμα της Νέας Ιωνίας Βόλου. Μάλιστα υπήρξε ενημέρωση από την ΔΕΙΑΜ για τη βλάβη σε τμήμα του παλαιού δικτύου ίδρυυσης στη Νέα Ιωνία, όπου διακόπη η υδροδότηση στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς Καραμπατζάκη, Ταξιαρχών, Παρασκευοπούλου και Συνόπης. Βεβαίως τα συνεργεία έσπευσαν για την γρήγορη αποκατάστασή της, Σοφία, στο συγκεκριμένο σημείο. Και πάμε να ολοκληρώσουμε, Σοφία, και να πούμε ότι στο ρεπορτάζ που πραγματοποιήσαμε τα τελευταία 24 ώρα για την σεισμική δραστηριότητα που υπήρξε στο Βόλο, ήταν αρκετοί οι βολιώτες που μας είπαν ότι βεβαίως το τελευταίο διάστημα έχουν αντιληφθεί πολλές φορές σεισμικές δονήσεις. Στον απόϊχο μάλιστα και της σεισμικής δραστηριότητας στην Κρήτη, με αρκετούς εκ των επιστημόνων, Σοφία, να επικεντρώνουν τον ενδιαφέρον τους πλέον σε άλλες περιοχές της χώρας
και να μας λένε χαρακτηριστικά ότι μελετούν την σεισμική ακολουθία. Βεβαίως η προσδοκία όλων είναι να μην έχουμε κάποια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Τώρα κλείνουμε, Σοφία, και να πούμε ότι είχαμε και νέο κληρικό στην εκκλησία της Δημητριάδος. Ένα νέο εκλεκτό και πολύτιμο μέλος ενεγράφει στην χωρία των κληρικών της τοπικής εκκλησίας. Πρόκειται για τον πατέρα Φιλοκτήμωνα Σταμόπουλο Σαμαρά, 38 ετών, πτυχιούχο της Τελοϊκής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και τελειόφυτο της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Κλείνοντας, να πούμε ότι η ρασοφορία του πατρός Φιλοκτήμωνος τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιγνάτιο την Παρασκευή στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Βόλου Σοφία. Να σε καλά, Βασίλη μου. Σε ευχαριστούμε για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες και σήμερα. Και φυσικά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 3 το μεσημέρι με τη Βάσο Σαμακοβλή για να δούμε ό,τι συμβαίνει τώρα, ό,τι συμβαίνει εκείνη την ώρα προφανώς. Καλημέρα, καλή δύναμη στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε φυσικά. Τώρα, πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα νέα της ημέρας. Είπαμε ότι σήμερα ξεκινούν τα πανεπιστήμια διαζώσεις μετά από 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι και η στιγμή της επιστροφής στα πανεπιστήμια πλέον για τους ίδιους τους φοιτητές, αρκεί να τηρούνται και τα αυτονόητα. Έβλεπα εδώ και σε ένα φαρμακείο ακριβώς δίπλα από τον τηλεοπτικό μας σταθμό ουρές πάλι σήμερα για τα rapid test. Βλέποντας τις ουρές στα φαρμακεία και στα μικροβιολογικά, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ανεμβολίαστη, στο 50% για τη Λάρισα, που είμαστε στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ανησυχούν πλέον για την καθημερινότητά μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα σχολεία, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς. Είχαμε τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως και φυσικά δεν άφησαν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όλα τα όσα υπόθηκαν από την Υπουργό να μην σχολιαστούν. Και βεβαίως είχαμε και τις κινητοποίησεις, να δούμε τι γίνεται με την αξιολόγηση, τι λένε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, βεβαίως στην τηλεόραση Άστρα. Κατ' επίγουσα αγωγή κατά των εκπαιδευτικών σωματείων, κατέθεσε υπουργό ζητώντας να κριθεί παράνομη καταχρηστική η απεργή αποχή για την αξιολόγηση. Τι λένε όμως εκπαιδευτικοί? Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία αποχή. Δυστυχώς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν λαμβάνει τα μηνύματα και κατέφυγε με κατεπίγουσα αγωγή στα δικαστήρια για να κηρύξει την απεργία παράνομη. Το πρωί της Δευτέρας η Διδασκαλική Ομοσπονδία θα καταθέσει έφηση στα δικαστήρια και για μία εβδομάδα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση η απεργία παραμένει νόμιμη. Δυστυχώς, εντύπωση μας κάνει το σκεπτικό του δικαστηρίου που ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να υπάρχει προσωπικό ασφαλεία στα σχολεία. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται από το πρωί όλοι μέχρι τις 2 η ώρα στις σχολικές μονάδες και παρέχουν διδακτικό έργο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει τώρα την ίστατη στιγμή έναν ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Έχουμε τονίσει και έχουμε αποδειχτεί την αυτοαξιολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που την ψήφισε. Και ζητάμε τώρα από την σημερινή πολιτική ηγεσία να βγάλει την εξωτερική αξιολόγηση η οποία κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ταχθεί κατά τις αξιολόγησης σχολικής μονάδας και παρά τα πολλά τοπικά σωματεία των δασκάλων και καθηγητών σε όλη τη χώρα έχουν αποφασίσει να μην λάβουν μέρος στις σχετικές διαδικασίες. Δεν λένε όχι στην αξιολόγηση, στον τρόπο που αξιολογούνται και μάλιστα λένε ότι αυτό το μοντέλο αξιολόγησης όπου και αν έχει λειτουργήσει έχουν κλείσει σχολείο και βεβαίως δεν θέλουν τον τιμωρητικό αυτό χαρακτήρα να έχουν οι αξιολογήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη, κυρία Κεραμέως, λέει ότι κανένας δεν θα απολυθεί, για άλλον λόγο γίνονται οι αξιολογήσεις. Τώρα, πάμε να δούμε φυσικά, να πιστέψουμε στο mini lockdown της Λάρισας. Πολλά τα μηνύματα που μου στέλνετε, Σοφία, δεν φοράγε μάσκα εδώ ένας. Σοφία, δεν τηρούν τα μέτρα εκεί στα λεωφορεία και πάει λέγοντας. Όλοι κάτι έχετε να πείτε, λογικό είναι, υπάρχει αυτός ο φόβος. Γιατί ακόμη το έχουμε ξαναπεί και εμβολιασμένος να είσαι, πάλι μπορείς να νοσήσεις, απλά δεν θα φτάσεις μέχρι την πόρτα της ΜΕΘ. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα στοιχεία των γιατρών, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών οι οποίοι νοσηλεύονται είναι ανεμβολιαστοί. Μάλιστα, ο κ. Κομνός έδωσε και ένα παράδειγμα με δύο αδέλφια, σχεδόν στην ίδια ηλικία, κοντά στα 50,
όπου νοσούν και οι δύο από κορονοϊό. Ο ένας εμβολιασμένος, ο οποίος είναι απλά σε μια κλίνη, ο άλλος ανεμβολίαστος στη ΜΕΘ, έτσι και δίνει τη δική του μάχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι ένας πολύ πολύ δύσκολος χειμώνας και εγώ δεν παραβλέπω και το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί πέρα από όλα όσα ζούμε στην καθημερινότητά μας, έχει να κάνει και με την ψυχολογία μας. Βλέπεις ότι δεν θέλεις, έρχεται το Σαββατοκύριακο, δεν θες να πας πουθενά, γιατί πολύ απλά έχεις αγχωθεί, υπάρχει αυτός ο φόβος, υπάρχει αυτή η θλίψη που υπάρχει γύρω μας για όλα όσα συμβαίνουν, η αγωνία, το άγχος για το αύριο. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε σε καμία περίπτωση. Προφανώς το ψυχολογικό κομμάτι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πάμε να δούμε τι σημαίνει mini lockdown στη Λάρισα, τι σημαίνει και για το χώρο της εστίασης. Το έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πάρα πολύ, ειδικά στο χώρο της μουσικής. Μου λένε δεν αντέχουμε άλλο, την πληρώσαμε μια φορά τη μνήφη και δύο και τρεις, δεν αντέχουμε για ακόμη μια φορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι όσοι λέμε δεν βαριέσαι μωρέ και ας μην φορέσω τη μάσκα, ας μην τηρήσω και θα τονίσουν τα μέτρα, να σκέφτεστε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει το μεροκάματο αυτή την εβδομάδα. Και είμαστε συνυπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν προφανώς σε αυτήν εδώ τη χώρα, όπως και σε αυτήν εδώ την πόλη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει mini lockdown και τι συμβαίνει βεβαίως στον χώρο της εστίασης. Στο επίπεδο 4 του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας πέρασε η Λάρισα μετά από απόφαση πολιτικής προστασίας. Τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στις 6 το πρωί και θα ισχύουν μέχρι την άλλη Παρασκευή είναι απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 το βράδυ στις 6 το πρωί και απαγόρευση μουσικής καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ψυχαγωγίας και εστίασης να αντιδρούν στα μέτρα αυτά, τονίζοντας πως πλήττεται άμεσα ο κλάδος τους από αυτά τα μέτρα. Παγκόσμια μέρα καφέ σήμερα και lockdown στην πόλη του καφέ. Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό της απόφασης για το mini lockdown, το οποίο τελικά αφορά πάλι μόνο την εστίαση και κανέναν άλλο κλάδο. Δεν μπορούμε για να καταλάβουμε, εφόσον τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που σημαίνει καθήμενοι, όχι όρθιοι, εμβολιασμένοι και νοσηστές μόνο στους ιστορικούς χώρους, για ποιο λόγο κλείνει πάλι η μουσική, χαλάει όλη η ψυχολογία, ο τζίρος της οικονομίας που λέγεται εστίαση. Μένουν ξαφνικά άνεργοι μουσικοί, DJ που είναι πάρα πολύ στη Λάρισα, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος από τους ανθρώπους αυτούς, χωρίς κανένα παροχή μάλλον. Θα αντιδράσουμε, είναι ένα μέτρο που δεν μας εκφράζει και είναι για μας ακατανόητο. Όπως δηλώνει ο κ. Αθανασούλης, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους ανθρώπους της μουσικής, όπως είναι οι DJs, για το τι θα γίνει για τα μεροκάματα που θα χαθούν. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο η μουσική, πώς η μουσική μάλλον θα βοηθήσει στη μη εξάπλωση κορονοϊού. Εφόσον τηρούμε όλοι τα οικονομικά πρωτόκολλα εδώ και πάρα πολύ καιρό, με καθήμενους, με νοσήσαντες, με εμβολιασμένους. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιο μένος με την εστίαση κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς η εύκολη λύση πάντα είναι η εστίαση. Και δεν καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πλέον τραγικό. Έχουμε σχεδόν 20 μήνες, τους οποίους δεν δουλεύουμε. Καλούμαστε από τη μέρα που ανοίξαμε τον τέλος Μαΐου να δουλεύουμε με 50% πληρότητα και να πληρώνουμε 100% στο όλα τα έξοδά μας. Αυτό μαθηματικά δεν βγαίνει. Η εικόνα πάντως στα δύο νοσοκομεία της πόλης δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος, καθώς καθημερινά σχεδόν 40 άτομα πηγαίνουν στα επίγοντα περιστατικά με συμπτώματα κορονοϊού. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα και αυτό για το χώρο της εστίασης προφανώς. Από την άλλη είναι βεβαίως και τα εστιατόρια και γενικότερα όλοι όσοι βλέπουν αυτές τις ημέρες τα πάντα να αυξάνονται. Μιλούσαμε και με τον κύριο Χριστίδη, θυμάστε και την προηγούμενη εβδομάδα. Φοβόμαστε, λέει, ακόμα και να αλλάξουμε τον τιμοκατάλογο. Ήδη έχουμε μειωμένο τζίρο, ήδη έχουμε μειωμένη κατανάλωση. Άμα αυξήσουμε, λέει, και τον τιμοκατάλογο, μετά τι θα γίνει. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τον καφέ. Αυξήθηκε ο καφές από σήμερα, είπαμε στα 30 λεπτά και το take away κοντά στα 4 ευρώ πλέον για αν καθίσεις ένα καφέ να απολαύσεις τον καφέ σου. Θα πρέπει να κληθούμε γενικότερα να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την καθημερινότητά μας, για τα καθημερινά πλέον έξοδα. Θα περικόψουμε, είναι το μόνο σίγουρο, τώρα ενδεχομένως από τα περισσότερα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Ο χειμώνας αναμένεται κυριολεκτικά βαρύς και από πλευράς καιρικών φαινομένων, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, όταν έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, έχουμε ένα πάρα πολύ βαρύ χειμώνα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα βαρύνουν πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε με το τελευταίο μέρος της πρωινής ατζέντας με πολλά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ αλλά και τους καλύτερους ανταποκριτές όλους εσάς. Να πούμε δύο λόγια για τους συνταξιούχους οι οποίοι κατεβαίνουν στην Αθήνα να δούμε για ποιον λόγο διαμαρτύρονται, γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθείτε πάρα πολύ και θέλετε να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συντάξεις. Τα αναδρομικά που δεν επέστρεψαν για αρκετούς, όλα αυτά σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και βεβαίως τι μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, νόμου το είπε πριν από λίγα λεπτά, σπηλιές Θεόπετρας στην Καλαμπάκα, λέει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, εκεί μας έχει πάει τώρα, είναι live εικόνα, υπέροχος ο καιρός βλέπετε, πεντακάθαρος ο ουρανός μας και βεβαίως από την Τετάρτη και μετά αλλάζει ο καιρός. Οπότε μέχρι την Τετάρτη ας απολαύσουμε αυτές τις ηλιόλουστες πανέμορφες ημέρες. Καλημέρα στο όμορφο Ερινό, σε όλους εκεί που μας παρακολουθείτε φυσικά, στη Θεία Θοδώρα, στο Θείο Γιώργο, στην αγαπημένη μου Στέλλα φυσικά και στο μικρό Τσαμπίκο δεν το συζητώ. Καλημέρα στην αγαπημένη Βάνα και σε όλους τους τηλεθεατές, στην Ανθή. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε το ρεπορτάζ που χρωστάμε να δούμε για τους συνταξιούχους, για την κάθοδό τους στην Αθήνα και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και με τις επιδοτήσεις, το τσεκ των αγροτών, αν υπάρχει και ημερομηνία, περιμένω να μου δώσουν την απάντηση. Φαντάζομαι ότι μάλλον από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν πάμε να δούμε από αυτήν την όμορφη εικόνα που μας δίνει από την Καλαμπάκα ο Μιχάλης ο Χειμωνίδης, να δούμε τι γίνεται με τους συνταξιούχους στην κάθοδό τους στην Αθήνα, δωρεάν η μεταφορά τους με λεωφορεία και βεβαίως το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί και κύριο μέλημά τους δεν είναι άλλο από το να συναντηθούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί όπως τονίζουν χαρακτηριστικά δεν έχουν άλλο, δεν μπορούν φυσικά να επιβιάσουν. Πάμε να δούμε φυσικά και το σχετικό ρεπορτάζ. Συγκέντρωση συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο με τους εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων να επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε περικοπή μισθών και συντάξεων. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε με δίκαιες διεκδικήσεις στον αγώνα μας, ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλαν από την Πλατεία Ελευθερίας. Εντάξει, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αποδείξει ότι εμείς είμαστε παντός καιρού. Ο καιρός μπορεί να ήταν, δεν ήταν μαζί μας σήμερα, μόνο ένα είναι η ουσία. Ότι σήμερα, 1η Οκτώβριο, την Παγκόσμια Μέρα των Συνταξιούχων, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά για τους συνταξιούχους, ότι έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια τους. Πρέπει να πιστέψουν σε αυτή τη δύναμη και να βγουν στους δρόμους. Γι' αυτό θα έχουμε μια κορυφαία συγκέντρωση 8 Οκτώβριο στην Αθήνα και σε αυτή τη συγκέντρωση καλούμε όλους τους συνταξιούχους. Τα λεωφορεία είναι δωρεάν, απλώς να δηλώσουν στους συλλόγους τους έγκαιρα τη συμμετοχή τους για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη να δώσουμε μια απάντηση προς την κυβέρνηση ότι αυτός ο εμπυγμός και αυτή η κουρουδία πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί οι συνταξιούχοι να είναι εμπόδιο και βαρύδια σε αυτή την κοινωνία. Εμείς είμαστε αυτοί που πληρώσαμε τα ταμεία αδρά όλα τα χρόνια που δουλεύαμε και γι' αυτό το λόγο ζητάμε ό,τι μας έχουν αφαιρεθεί, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, όλα πίσω. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, δεν έχουμε αυτό που λέμε η πανδημία. Δεν είναι αμνησία για τους συνταξιούχους, θυμόμαστε όλα και διεκδικούμε να τα πάρουμε στα κέρια. Σήμερα όλοι εδώ γιορτάζουμε την ημέρα της ζήτησης ηλικίας. Δυστυχώς η ηλικία αυτή είναι πεταμένη από τους πολιτικούς και ζητούμε και ζούμε με ψίχολα. Ας κοιτάξουν λίγο παρακάτω να δουν πως εμείς βάλαμε και γράψαμε ιστορία, διότι την Ελλάδα τη δημιουργήσαμε εμείς που σήμερα αυτοί καρπούνται τους κόπους από τις δικές μας τις πλάτες. Δεν έχω να πω καταστροφικά λόγια, έχω να πω όμως ένα πράγμα. Βοηθήστε εμάς που τόσα χρόνια σταθήκαμε στο πλευρό των Ελλήνων. Αυτά λοιπόν και με τους συνταξιούχους και την κάθοδό τους φυσικά 8 του Οκτώβρη και φυσικά θα καλύψουμε και το ρεπορτάζ για να δούμε τι θα γίνει και με τον συγκεκριμένο κλάδο. Τώρα, επειδή πάρα πολύ ρωτάτε τι γίνεται με τους σεισμούς, τους μετασεισμούς, ειδικά που έχουμε στην περιοχή του Δήμου, την Άβο αλλά και της Ελασσόνας, είχαμε και αυτή τη σεισμική ακολουθία και στην πόλη του Βόλου. Επικοινώνησα με τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον καθηγητή σεισμολογίας, γιατί ήθελα απλά να λύσουμε όλες αυτές τις απορίες, αλλά και το μεγάλο άγχος που έχουμε αυτές τις ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη δεν έχουν σηκώσει κεφάλι στις περιοχές και της Ελασσόνας και του Τυρνάβου άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
καταλαβαίνω ότι αυτή η μετασεισμική ακολουθία τους έχει φέρει ήδη τον πανικό, το άγχος και αυτή την αβεβαιότητα μην τυχόν υπάρξει κάτι καινούργιο. Γιατί εμείς είχαμε και το άλλο φαινόμενο. Γίνεται ο πρώτος σεισμός στην περιοχή του Γδαμασίου που φυσικά επλήγει και ο Δήμος της Ελασσόνας. Και μας λένε μετά, εντάξει, καθησυχαστική, μάλλον τον κύριο σεισμός. Και έρχεται μετά ένας δεύτερος σεισμός μετά από τρεις ημέρες, που ήταν εξίσου πολύ ισχυρός, 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ανησυχία. Άκρος καθησυχαστικός ο κύριος Λέκας, μάλιστα λέει ότι είναι αρκετά καλή η σεισμική έτσι, ακολουθία με μετασεισμοί στην περιοχή. Θα ανησυχούσαμε, λέει, αν δεν είχαμε αυτούς μετασεισμούς. Άρα λοιπόν είναι όλα σε φυσιολογικό επίπεδο, όπως και στην πόλη του Βόλου, καμία απολύτως έτσι ανησυχία. Τώρα όσον αφορά τη Θήβα και άλλες περιοχές που δίνουν οι σεισμολόγοι, αυτό που λένε, αλλά νομίζω ότι αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, αν πρόκειται για σπίτια παλιά που δεν είναι αντισεισμικά, τότε εκεί θα πρέπει οι κάτοικοι τουλάχιστον αυτή την περίοδο που έχουμε αυτή τη σεισμικότητα έτσι να μην κατοικούν. Θα μου πείτε και πού θα πάνε οι άνθρωποι. Απλά είναι υποχρεωμένοι και οι ίδιοι να μας πούν τι πρέπει να προσέχουμε όλες αυτές τις ημέρες. 120 με 130 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς μόνο στο Δαμάσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί η ζημία μιλάμε. Να πούμε ότι μέχρι τη στιγμή πάνω από 30 σπίτια έχουν κατεδαφιστεί με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, βεβαίως, και με προγράμματα και κονδύλια που δόθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης. Λέγεται ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου σχεδόν θα έχουν ολοκληρωθεί κατεδαφίσεις όσον αφορά τα σπίτια. Γιατί έχουμε και επιμνηστάσια, αποθήκες. Άρα λοιπόν μέχρι τέλος αυτή της χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί κατεδαφίσεις. Άρα λοιπόν θα είναι έτοιμοι και οι κάτοικοι, θέλω να πιστεύω, με τις μελέτες, με όλο τον προγραμματισμό, ώστε με τη νέα χρονιά να ξεκινήσουν να χτίζουν και τα σπίτια τους. Μακάρι να μην χρειαστεί κανέναν ακόμη χειμώνα να πέρασουν πέρα από τον φετινό οι άνθρωποι στα κοντέινερ. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το Δαμάσι, φυσικά, μην ξεχνάμε και το Μεσοχώρι και τη Σικαία Ελασσόνας και το Βλαχογιάννη, όλα τα χωριά τα οποία έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες από τον σεισμό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λέκα, που εμφανίστηκε, επαναλαμβάνω, καθησυχαστικός. Και είχαμε και μια κουβέντα εκτός έτσι τηλεοπτικού αέρα, ο οποίος ήταν ακόμη πιο καθησυχαστικός, έχω να σας πω. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής σεισμολογίας και ο Ευθύμιος Λέκας σχετικά με την έντονη σεισμικότητα τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Τυρνάβου, με τον τελευταίο σεισμό να σημειώνει 9:43 το πρωί της τάξης των 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον ίδιο να τονίζει πως είναι στη σεισμική ακολουθία, την οποία ανέμεναν μετά από έναν μεγάλο σεισμό. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου σημειώθηκε μια πολύ μικρή σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι τελείως φυσιολογική. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου 6 μήνες από το μεγάλο σεισμό. Αυτοί οι σεισμοί θα εκδηλώνονται και το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά όπως είχαμε πει και στην πρώτη στιγμή από το μεγάλο σεισμό, όσο περνάει ο χρόνος οι δονήσεις θα είναι μικρότερες σε αριθμό, αλλά και θα είναι μικρότερες και σε μέγεθος. Η σημερινή δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητα η οποία παρατηρείται σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως στη Θήβα, στην Τήλο και βέβαια στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη. Καμία ανησυχία και τους κατοίκους, τόνισε ο κ. Λέκας, και του Βόλου για το μικρό μεγέθος σεισμό των 2,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τη μακρινή τσαπηλή που σημειώθηκε το βράδυ. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, πραγματικά ξυπνούν όλες αυτές οι άσχημες εικόνες που ζήσαμε με τον σεισμό. Εγώ κιόλας ήμουνα μέσα στο σπίτι στον τρίτο όροφο με ένα μωρό στην αγκαλιά. Καταλαβαίνετε το άγχος και τον πανικό. Και βεβαίως να μαθαίνεις μετά ότι τα δικά σου χωριά, το δικό σου χωριό, να έχει υποστεί τεράστιες ζημίες. Δεν μπορούσα πραγματικά να φανταστώ ότι τα δευτερόλεπτα αυτά που εμείς ζήσαμε εδώ στην Λάρισα, βεβαίως τρομοκρατημένη, δεν το συζητώ. Ήταν για κάποιους τόσο σκληρά, τόσο άσχημα να χάσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την περιουσία τους. Όμως δυστυχώς και οι σεισμοί είναι μέσα στην ζωή, άρα σε ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα θύματα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να πραγματικά να μην σκεφτούμε και το Αρκαλοχώρι. Εκεί χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και είναι στο νοσοκομείο. Εκεί στέλνουμε και την θετική μας ενέργεια. Ο Δήμαρχος μάλιστα του Τυρνάβου επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Αρκαλοχωρίου και του είπε ότι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, γιατί κανένας δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, εάν τελικά
δεν σημειωθούν. Άρα λοιπόν όλοι εκ του αποτελέσματος έτσι κρίνουν και προφανώς προσπαθούν για το καλύτερο. Άρα λοιπόν τις εμπειρίες τους και τον τρόπο να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές μπορούν να τις μεταδώσουν και να στηρίξουν και να βοηθήσουν όσο μπορούν από τις περιοχές έτσι, του Τρινάβου αλλά και της Ελαιοσόνας για την Κρήτη, τη σεισμόπληκτη Κρήτη και δει το Αρκαλοχώρι που καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρο χωριό. Τώρα, από τη μία είναι τα σπίτια που έχουν γκρεμιστεί και οι περιουσίες των ανθρώπων. Από την άλλη όμως γίνονται και έργα και βεβαίως έργα που καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, που γίνονται δρόμοι που πλέον θα κινούνται τα οχήματα με ασφάλεια οδηγή φυσικά. Πάμε να δούμε έργα που γίνονται και στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η αναβάθμιση της πλατείας Ανάβρας των Σοφάδων, όπως ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στη συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Καρδίτσας, τρέχουμε το Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στα πλαίσια του Leader, ο Θανάσης, ο Θάνος Κάρλος, ο Δήμαρχος Σοφάδων, έχει καταθέσει μια πρόταση για την αναβάθμιση της πλατείας στην Ανάβρα των Σοφάτων, Δήμου Σοφάτων. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 315.000 ευρώ. Δίνουμε την έγκριση να προχωρήσει, να ενταχθεί και να δημοπρατηθεί για να μπορέσουν να έχουμε μία πλατεία η οποία να είναι λειτουργική και πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη. Την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε και η μελέτη αστικοποίησης του περιφερειακού των Τρικάλων. Υπογράψαμε σήμερα τη μελέτη για την αστικοποίηση της περιφερειακής οδού στα Τρίκαλα, που ξεκινάει από το Μεγαλοχώρι, το κυκλικό κόμβο τον οποίο κατασκευάσαμε και καταλήγει στο Δέλτα Καλαμπάκας. Πρόκειται για μια μελέτη προϋπολογισμού 1.225.000 ευρώ. Είναι μια μελέτη την οποία προκήρυξε η υπηρεσία μας και θέλω να την ευχαριστήσω. Μαζί με το σύνολο των μελετών που έχουμε και έχουμε τις περισσότερες μελέτες εν εξελίξη στην Ελλάδα. Μια μελέτη χρήσιμη, γιατί είναι ένας δρόμος επικίνδυνος, είναι ένας δρόμος στον οποίο έχουμε θυμίσει πολλά θύματα, είναι ένας δρόμος του οποίου τη συντήρηση και τον ηλεκτροφωτισμό έχει την ευθύνη ο Δήμος Τρικαίων για να το συντηρεί καθημερινά, αλλά και ταυτόχρονα για τον ηλεκτροφωτισμό και εμείς ερχόμαστε να κάνουμε τη μελέτη της αναβάθμισης αυτής της περιφερειακής οδού. Πρόκειται για μια χιλιομετρική απόσταση 5,4 χιλιομέτρων. Θα γίνουν παράπλευροι δρόμοι μήκους 10,8 χιλιόμετρων. Θα έχουμε τουλάχιστον τρεις κυκλικούς κόμβους, οι οποίοι θα είναι στο ρίζωμα, στην οδό Μακεδονίας, Ρογκάκια και στην Τσιτσάνη σίγουρα, αλλά αν χρειαστεί περισσότερες θα κάνουμε περισσότερους. Και θα είναι με διαχωριστικό και με δείχνη ανακατεύθυνση. Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα, τόσο για την Καρδίτσα όσο και για τα Τρίκαλα. Έργα σημαντικά, έργα που πρέπει να γίνονται, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε διαφορετικά μπροστά. Επιβάλλονται, θα έλεγε κανείς. Τώρα, πριν πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα, να σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ τι γίνεται με το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ήδη ξεκίνησαν στα φαρμακεία, μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές αιτήσεις, τα δικά μας, έτσι, δικές μας αιτήσεις για το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, μας λένε οι φαρμακοποίοι, αλλά νομίζω ότι μία ερώτηση μπορούμε να την κάνουμε για να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Σίγουρα μπορεί να μας θωρακίσει από όλες τις ιώσεις του φετινού χειμώνα, από ό,τι φαίνεται ήδη είναι σε έξαρση κάποιες ιώσεις και ταλαιπωρούν πάρα πολύ, κυρίως τα μικρά παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν για το αντιγρυπτικό εμβόλιο όλες τις πληροφορίες. Ξεκίνησε σήμερα η συνταγογράφηση από τους γιατρούς για το εμβόλιο της γρήπης. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο βρίσκεται ήδη στα ράφια των φαρμακείων, καθώς έχουν ήδη παραληφθεί 1,7 εκατομμύρια δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο φετινός στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να χορηγηθούν 4,2 εκατομμύρια εμβόλια στους πολίτες. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και φέτος είναι ακριβώς αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Από 1η Οκτωβρίου, λογικά, αρχίζει η περίοδος του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. Αυτό σημαίνει ότι από 1η Οκτωβρίου επίσημα οι γιατροί και οι παιδίατροι θα συνταγογραφούν το εμβόλιο κατά της γρήπης. Αυτό σημαίνει ότι το εμβόλιο κατά της γρήπης είναι μεν δωρεάν, υποχρεωτικά, μέσω από συνταγογράφηση. Δεν χορηγείται ελεύθερα,
Αυτό πάει να πει ότι αν κάποιος έρθει στο φαρμακείο και θέλει να το αγοράσει, απαγορεύεται αυστηρά, παρένθεση, όπως και αυστηρά απαγορεύεται να δίνουν τα φαρμακεία και το τηρούμε ευλαβικά τις αντιβιώσεις, κλείνουμε την παρένθεση, που σημαίνει λοιπόν ότι και φέτος οι Έλληνες πολίτες μικρής και μεγάλης ηλικίας μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα καταγραφούνε ότι έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της γρήπης. Βεβαίως θα το κάνω. Βεβαίως θα το κάνω. Θα κάνω κάτι εξετάσεις για την καρδιά μου και θα το κάνω. Η διάθεση των εμβολίων για τη γρήπη θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων όπου θα γίνεται χειρόγραφη συνταγογράφηση, και αυτές είναι ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πολίτες, τουρίστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑ, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Μετανάστες που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΆΜΚΑ ή προσωρινό αριθμό ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Εμείς πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και επανερχόμαστε να κλείσουμε μαζί και αυτή την πρωινή ατζέντα, την πρώτη για αυτή την φθινοπορεινή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, να κλείσουμε μαζί και αυτή την ημέρα, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Μίνα και να του ζήσει το νέο μέλος, ένα πανέμορφο γατάκι. Τρία βράδια λέει τον αναζητούσαν, έκλαιγε το καημένο, το βρήκαν, το εντόπισαν. Θα πάει σε λίγο και στον κτηνίατρο και ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι τόσο όμορφο πραγματικά το ψυχούλι μας. Και επίσης, καλημέρα στο Χρήστο στην Τερψιθέα. Έφυγε λέει μια γνωστή μου από γρήπη, από το στέλεχος ΙΤΑΙΟΤΑΝΗΕΝΑ, εμβολίαστη φυσικά. Τα εμβόλια σώζουν ζωές, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Χρήστο. Από την άλλη, 82 Λαρισαίοι μηνύουν την κυβέρνηση αλλά και τους λοιμοξιολόγους για την επιβολή λέει ξαναγκαστικών εμβολιασμών με πειραματικά εμβόλια. Από τον Μιχάλη Χειμονίδη, τον Κώστα Νάτσι, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Τα λέμε όμως και σε στις το μεσημέρι με τη Βάσο Σαμακοβλή, συμβαίνει τώρα όλα τα νέα της ημέρας. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχουμε.